Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η κυρία Αναστασία Μαρκάκη. Είναι επίκουρη καθηγήτρια κλινικής διατροφής του Τμήματος Διατροφής και Διατολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι και μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Και είναι μαζί μας σήμερα με αφορμή πρώτα-πρώτα μια εκδήλωση που πραγματοποιείται το απόγευμα σε σχέση με την άνοια και το Αλτσχάιμερ. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρκάκη. Καλή σας ημέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση αυτή, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας νόσου Αλτσχάιμερ και της Παγκόσμιας ημέρας των ηλικιωμένων. Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή προς όλους πρώτα-πρώτα. Ναι, είναι ανοιχτή προς το κοινό του Ηρακλείου και φυσικά και ποιον άλλον Έλληνας, γιατί στα ελληνικά θα γίνουν οι συζητήσεις και τα τεστ. Οπότε θα πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Νοσηλευτικής Φροντίδας Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης, το οποίο είναι ένα εθελοντικό κέντρο με σκοπό να βοηθήσει σε ενημέρωση σχετικά με την νοσηλευτική φροντίδα. Γίνονται και κατοίκων νοσηλευτικές επισκέψεις, πραγματοποιεί μαθήματα αγωγής υγείας, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, σε μια προσπάθεια ο κόσμος να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί σε διάφορα θέματα που έγκυται στην νοσηλευτική φροντίδα αλλά και στην ψυχική υγεία, όπως έχει να κάνει τώρα το συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα λοιπόν το ραντεβού έχει οριστεί για τις 6, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Θα πραγματοποιούνται κάποια τεστ μνήμης σύμφωνα με όσα διαβάζω στο κάλεσμα. Το ραντεβού έχει δοθεί στο χώρο του Κέντρου Νοσηλευτικής, Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης στην Οδό Κοροναίου, στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι εύκολη πρόσβαση για τον περισσότερο κόσμο. Θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της πρόληψης και το κατά πόσο μας αφορά τελικά όλους η άνοια και το Αλτσχάιμερ? Νομίζω ότι πολύ ωραία το είπατε προηγουμένως στον πρόλογό σας, ότι λίγο πολύ ασχολούμαστε όλοι εφόσον μας χτυπήσει την πόρτα. Και δυστυχώς σε αυτή τη φάση είναι ήδη αργά, γιατί ουσιαστικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το επιβραδύνουμε, αλλά δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η άνοια, για να πάω σε ένα στάδιο πριν από την νόσο Αλτσχάιμερ, είναι μία νόσο η οποία καλπάζει παγκοσμίως, η οποία φαίνεται, λένε τα στατιστικά, ότι μέχρι το 2050 θα έχει τριπλασιαστεί. Παγκοσμίως επίσης κάθε χρόνο έχουμε 7,5 εκατομμύρια νέα άτομα που έχουν προβλήματα με την άνοια. Και εδώ λίγο να δώσω ένα πολύ σύντομο ορισμό ότι εννοούμε άνοια. Είναι η σταδιακή έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας, που αυτό έχει να κάνει επίσης ταυτόχρονα με μια σταδιακή έκπτωση στην εκτέλεξη καθημερινών δραστηριοτήτων. Οπότε αυτό θα είναι που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει για κάποιο άτομο του περιβάλλοντός μας, όταν ας πούμε πάβει να έχει την ικανότητα να κάνει πράγματα τα οποία μέχρι χθες μπορούσε να κάνει κανονικά. Ακριβώς. Και ακριβώς επειδή είναι σταδιακή εξέλιξη, νομίζω ότι είναι και εύκολο κάπως να παραμεληθεί, γιατί θεωρείται ότι είναι συνοδό της ηλικίας. Ενώ δεν είναι, ναι μεν φυσικά οι περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικιωμένοι, αλλά δεν είναι φυσιολογική εξέλιξη της ηλικίας. Συνήθως τα σημάδια εμφανίζονται ήδη από την ηλικία μετά τα 50, μετά τα 60, και έχει μια σχετικά ραγδαία εξέλιξη σε σχέση με αυτό που θα λέγαμε ότι μία υγεία ένας παππούς αρχίζει να ξεχνάει. Διότι αρχίζουν να υπάρχουν διάφορα προβλήματα στην αντίληψη πληροφοριών, στη μνήμη και κυρίως στη βραχύχρονη, τα τωρινά γεγονότα, στο να εκτελεστούν καθημερινές δραστηριότητες. Οπότε καλό θα είναι ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί από τα πρώτα σημάδια και να το ελέγξει, και όχι να το θεωρεί ως φυσιολογική εξέλιξη. Κυρία Μαρκάκη, μας αναφέρατε πριν το κομμάτι της πρόληψης. Μας είπατε ότι όταν πια το πρόβλημα μας χτυπήσει την πόρτα είναι αργά, μπορούμε μόνο να επιβραδύνουμε την εξέλιξη και όχι να προλάβουμε. Είναι εφικτό να κινηθούμε στον τομέα της πρόληψης ό,τι αφορά την άνοια και το Αλτσχάιμερ? Ναι, και ουσιαστικά αυτό είναι και το πιο σημαντικό μέρος, ούτως ώστε να μειώσουμε αυτή την τάση που βλέπουμε παγκοσμίως και δυστυχώς τη βλέπουμε και στην Ελλάδα, όπως και στην Κρήτη. Και αυτή η πρόληψη έχει να κάνει και με τη διατροφή και με την φυσική άσκηση, αλλά και με ασκήσεις του μυαλού. Και μάλιστα το φυλάδιο που θα μοιραστεί σήμερα το απόγευμα έχει συνοπτικά διάφορες παραμέτρους σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι απλές ασκήσεις είτε φυσικής δραστηριότητας είτε
μνήμης, mm-hmm. του εγκεφάλου, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. και κάποια πράγματα για διατροφή που μπορώ να σας μιλήσω εγώ και περισσότερο εκτενώς, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι είναι και το θέμα το οποίο λίγοι γνωρίζουν ότι επηρεάζει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ γνωστό το γεγονός ότι η διατροφή που κάνουμε και έχει να κάνει και επηρεάζει την εξέλιξη της νόσου Αλσχάιμερ, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή είναι και το αντικείμενό σας ακριβώς, να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Κατά πόσο επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής μπορούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά στην εμφάνιση ή την εξέλιξη της άνοιας και του Αλσχάιμερ στην πορεία. Πολύ ωραία. Οι μέχρι στιγμής μελέτες, βέβαια εδώ πέρα λίγο να διευκρινίσω ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί 100% ότι κάτι μπορεί να σε προφυλάξει. Mm-hmm. Αυτά που λέμε είναι με ποσοστά επιτυχίας και πώς φαίνεται, δηλαδή για παράδειγμα στην Κρήτη λίγο πολύ με τα δεδομένα που έχουμε, ίσως έχουμε και από το χαμηλότερο, τη χαμηλότερη εμφάνιση της ασθένειας, που πιθανόν έχει να κάνει με τη διατροφή και αν μιλάμε για τα χωριά και με τη δραστηριότητα που έχουν λόγω των αγροτικών εργασιών. Mm-hmm. Μιλάμε για τη διατροφή, την κριτική διατροφή, ακριβώς, την παραδοσιακή, όχι αυτή που ακολουθούμε σήμερα πια. Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε όσον αφορά την κριτική διατροφή, πλέον όχι μόνο εμείς επειδή είμαστε κριτικοί να το λέμε, αλλά οι παγκόσμιοι φορείς έχουν αναγνωρίσει ότι η κριτική παύλα μεσογειακή διατροφή, το λέω γιατί παγκοσμίως συνήθως έτσι αναφέρεται, αλλά η κριτική διατροφή πραγματικά είναι ο πυρήνας της μεσογειακής διατροφής, έχει αναδειχθεί και αποδειχθεί μία από τις πιο προστατευτικές διατροφές για την άνοια, mm-hmm. και αυτό έχει διάφορες εξηγήσεις. Οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν λίγο να εξηγήσω τι εννοούμε mm-hmm. κριτική διατροφή. Mm-hmm. Οι παλιότεροι νομίζω το ξέρουν χωρίς να το ξέρουν, διότι απλά το ακολουθούν. Mm-hmm. Φαντάζομαι όχι την υπερκατανάλωση κρέατος πρώτα-πρώτα, το οποίο έχουμε βάλει στην καθημερινή μας διατροφή, δυστυχώς. Ακριβώς. Δηλαδή το πρώτο-πρώτο που είχε η κριτική διατροφή ήταν ότι είχε μία πολύ αραιή κατανάλωση κόκκινου κρέατος, που ήταν 2 φορές το πολύ το μήνα. Mm-hmm. Οπότε το κόκκινο κρέας ήταν από τις πιο χαμηλές καταναλώσεις, ενώ σε εβδομαδιαία βάση είναι το ψάρι και το κοτόπουλο, mm-hmm. τα όσπρια σίγουρα, και μετά σε καθημερινή βάση έχουμε πρώτα απ' όλα το ελαιόλαδο, mm-hmm. σε όλα τα γεύματα, ενώ πρωινό και βραδινό, μεσημεριανό και βραδινό, mm-hmm. και επίσης καθημερινή κατανάλωση σε φρούτα, σε λαχανικά. Εδώ θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στα άγρια χόρτα. Mm-hmm. Τα άγρια χόρτα είναι ένα ιδιαίτερο τρόφιμο τόσο για την Κρήτη όσο και για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι γνωστό γενικά ούτε καν στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου. Έχουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε άγρια χόρτα και έχουν φανεί να είναι με πολύ έντονα εντεξουδωτικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Το οποίο, για να το μεταφράσω mm-hmm. για τον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι προστατεύει από καρκίνους, από καρδιακή νόσο, από αυτοάνοσα νοσήματα. Ένα φάρμακο της φύσης ουσιαστικά, αν θέλουμε να το πούμε απλά. Ακριβώς. Δηλαδή, ειδικά τα άγρια χόρτα είναι κάτι ανώτερο γενικά από τα λαχανικά. Mm-hmm. Επομένως και αυτό σαν σκέλος της κριτικής διατροφής είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το έχουμε καθημερινά στο τραπέζι μας. Ναι, και ακριβώς επειδή ειδικά στην Κρήτη, αλλά νομίζω και σε όλη την Ελλάδα, αλλά η Κρήτη είναι ακόμα πιο πλούσια σε χόρτα, έχουμε όλο το χρόνο τα εποχικά άγρια χόρτα, οπότε πραγματικά θα προέτρεπα να τα έχει ο κόσμος υπόψη του και να υπάρχουν στο τραπέζι, αν όχι καθημερινά, σε εβδομαδιαία βάση. Mm-hmm. Επίσης και στα φρούτα χρειάζεται ποικιλία. Γιατί η ποικιλία από τα φρούτα, όπως και από τα λαχανικά, σημαίνει μία ποικιλία σε βιταμίνες. Οπότε mm-hmm. πραγματικά δεν χρειάζονται ούτε συμπληρώματα, ούτε κάτι περαιτέρω. Mm-hmm. Απλά να είναι εποχικά, να είναι φρέσκα και φυσικά να είναι πάρα πολύ καλά πλημμένα. Γιατί πλέον στην εποχή μας έχουμε και το πρόβλημα με τα... Με τα φυτοφάρμακα. Οπότε χρειάζονται πάρα πολύ καλό πλύσιμο. Mm-hmm. Επομένως, κυρία Μαρκάκη, βλέπουμε ότι το κομμάτι της άνοιας και του Αλσχάιμερ δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας αυτό που είναι εφικτό για να
το προλάβουμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή και μέσω της φυσικής άσκησης και μέσω της άσκησης του μυαλού, αλλά και μέσω της διατροφής, που είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε καθημερινά. Ενδεχομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, σύμφωνα και με τις μελέτες, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Μπορούμε να έχουμε και πολύ καλό αποτέλεσμα, είτε μιλάμε σε ολοκληρωτική πρόληψη, ότι δεν θα έρθει ποτέ, ή ακόμα και αν αρχίσουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα, η επιβράδυνση να είναι πολύ πιο αργή, οπότε ουσιαστικά χαρίζει πολύ περισσότερα καλά χρόνια ζωής και στον ασθενή, αλλά και στους φροντιστές. Mm-hmm. Γιατί οι φροντιστές επίσης, ειδικά οικογενειακοί, σύζυγοι, τέκνα, έχουν πολύ μεγάλη επιφόρτωση στην καθημερινότητά τους με το να φροντίζουν αυτούς τους ασθενείς. Mm-hmm. Οπότε, και όταν λέω λέμε άσκηση, δεν μιλάμε για γυμναστήριο, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποια δομημένη άσκηση. Ενώ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε καθημερινά, όπως είναι το περπάτημα, η κυπουρική, το κολύμπι, εφόσον περιβαλλόμαστε από θάλασσα. Mm-hmm. Και μετά μπορεί να το προχωρήσει ο καθένας όσο του αρέσει και όσο έχει το χρόνο να κάνει κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Όπως και η εξάσκηση του εγκεφάλου. Πάλι με πολύ απλά πράγματα. Από το, δηλαδή, να διηγούμαστε παραμύθια στα εγγόνια μας, μέχρι να λύνουμε σταυρόλεξα, να διαβάζουμε, να γράφουμε την ιστορία της ζωής μας, ποίηματα. Οτιδήποτε θα διατηρεί το, ακριβώς, το μυαλό σε εγρήγορση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι απλές συνταγές, οι οποίες όμως όταν είναι σε καθημερινή βάση έχουν σαν συνολικό αποτέλεσμα ημέρας, εβδομάδας, μήνα και χρόνων, έχουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Άλιστα. Και επίσης βέβαια ένα πάρα πολύ βασικό είναι γενικά να φροντίζουμε να περνάμε ως το δυνατόν καλύτερα και με κοινωνική ζωή και με συναναστροφές και να είμαστε καλά. Δηλαδή γενικά το στρες, το άγχος μάλλον στα ελληνικά, επιβαρύνει πάρα πολύ τον οργανισμό και όλες τις διαδικασίες τις οξυδοτικές, όπως τις λέμε, που βέβαια κάνουν καλό τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας. Επομένως, κυρία Μαρκάκη, η συνταγή φαίνεται να είναι απλή. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρουμε το μήνυμα, γιατί νομίζω ότι και στο κομμάτι της διατροφής έχουμε ενδώσει σε μεγάλο βαθμό στα δυτικά πρότυπα, τα ξενόφερτα. Είναι ώρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω και σύμφωνα με αυτό που συστήνει και η επιστήμη, να κάνουμε μια επιστροφή στην παραδοσιακή διατροφή, αυτή που κρατούν ακόμη λίγο στα χωριά και αυτή που κάνει τους ανθρώπους που ζουν στην ύπαιθρο της Κρήτης να φθάνουν ακόμη και τον αιώνα της ζωής. Ακριβώς. Και να πηγαίνουμε μέχρι εκεί και να τους ζητάμε τη συνταγή της μακροζωίας. Και εδώ πέρα, αν προλαβαίνω να κάνω ένα σχόλιο, επειδή ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με τα superfoods και με τα συμπληρώματα και με τα διάφορα είδη ιδιαίτερης αξίας, να ενημερώσω ότι η κριτική διατροφή εμπεριέχει από μόνη της αυτά τα superfoods ή λειτουργικά τρόφιμα, τα λέμε, δηλαδή τρόφιμα με μια ιδιαίτερη αξία πέρα από το ότι έχουν πρωτεΐνες, βιταμίνες κτλ. Και να πω 2-3 ενδεικτικά για να τα θυμούνται και να προσπαθήσουν να τα βάλουν στο διαιτολόγιο τους, όπως είναι ο πολύ απλός ντάκος, το παξιμάδι μας, το κριτικό, όλα τα είδη είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, με πάρα πολλές φυτικές ίνες, με πάρα πολλές βιταμίνες. Και ο ξινόχοντρος ή ο τραχανάς ή ο χόντρος, όπως το γνωρίζει ο καθένας, το οποίο είναι ένα τρόφιμο με σιτάρι και γάλα συνήθως και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σούπες, συνήθως για σούπες, είτε απλή είτε με ντομάτα. Και είναι από τα, επίσης και ο ντάκος με ντομάτα και λαδάκι και λίγη φέτα ή ξύγαλο, αν είμαστε στην περιοχή του Βλασιθίου, είναι από τις τροφές που πραγματικά είναι ο ορισμός του λειτουργικού τροφίμου ή superfood, όπως θα μαθαίνουν οι νεότεροι. Ο ντάκος superfood λοιπόν. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάκη, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις σας και για τις μητέρες που έχουν μικρά παιδιά και ψάχνουν κάτι εναλλακτικό για να μην τους δώσουν τα έτοιμα σκευάσματα. Κριτική διατροφή και ντάκο λοιπόν, για τα μικρά παιδιά και για μεγάλους. Απλά, δηλαδή προετοιμασίες των 5 λεπτών, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη αξία σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Κυρία Μαρκάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Ελπίζω να έλαβαν το μήνυμα και οι ακροατές μας και να εντάξουμε έτσι στην καθημερινότητά μας και στο τραπέζι μας την κριτική διατροφή περισσότερο και για την υγεία τη σωματική και για την υγεία του μυαλού μας. Γιατί, όπως μας είπατε, έχει συνέπεια η διατροφή και στην εγκεφαλική λειτουργία και κατ' επέκταση στην μη εκδήλωση της άνοιας και του Αλσχάιμερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση την σημερινή. Καλό σας μεσημέρι. Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.